Η κατάσταση του παιδιού είναι σταθερή. Αυτό για μα αποτελεί μια καλή πρόγνωση. Αν συνεχιστεί έτσι και για το επόμενο 24ωρο, θα μπούμε σε διαδικασία αποσωλήνωση του παιδιού, δηλαδή αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα. Δήλωσε η διοικήτρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, Γιούλη Μαμή, σχετικά με την εξέλιξη τη υγεία του 7χρονου Γιώργου από τον Πύργο, ο οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατική θεραπεία παιδών του Νοσηλευτικού Ιδρύματο τη Πάτρα, δίνοντα μάχη για τη ζωή του. Οι γιατροί και νοσηλευτέ παρακολουθούν με προσοχή και επιμέλεια κάθε λεπτομέρεια που καταγράφεται σχετικά με την υγεία του μικρού αγοριού, προκειμένου να αποφασίσουν τι επόμενε ενεργέ του. Αξιοσημείωτο είναι το ενδιαφέρον των πολιτών για το επτάχρονο αγόρι που ζητούν να μάθουν για την κατάσταση τη υγεία του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματο πύργου έχουν ήδη ξεκινήσει την προανάκριση για να διερευνηθούν πλήρω οι ακριβεί συνθήκε από τι οποίε συνέβη το ατύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει οριστεί πραγματογνώμονας για να διερευνήσει τα αίτια της πτώσης της μεταλλικής πόρτας που προκάλεσε τον τραυματισμό του παιδιού. Παράλληλα οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες προκειμένου να ολοκληρώσουν το φάκελο της δικογραφίας.